Κύριοι, χαίρετε. Νέα ιταλική πρόκληση, προερχόμενη αυτή τη φορά από τον Φλαμίνιο Πίκολη, τον πρόεδρο της Επιτροπής των Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Αυτή τη φορά μίλησε για αυτονόμηση της Θεσσαλονίκης σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Il Popolo, όργανο του Ιταλικού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Ο ανταποκριτής μας Έντον Ταλάρα μεταδίδει από τη Ρώμη. Ο Πίκολη λίγο πολύ ισχυρίζεται ότι η χρησιμοποίηση της ονομασίας Μακεδονία δεν θέτει σε αμφισβήτηση την ελληνικότητα της Μακεδονίας του Αιγαίου, όπως την αποκαλεί, η οποία κατά το πλείστον καθηκείται περισσότερο άκουσον-άκουσον από Σλάβο Μακεδόνες και μόνο επιφανειακά από Έλληνες. Επίσης λέει ότι η Αθήνα φοβάται ένα νέο αυτονομιστικό κίνημα σαν εκείνο του Μάρκου Βαφιάδη κατά τη διάρκεια του Φιλίου Πολέμου, όπως και την ίδρυση μιας συνομοσπονδίας Σκοπίων Βουλγαρίας. Και γι' αυτό το λόγο η ελληνική κυβέρνηση έχει συνάψει μυστική συμφωνία με το Βελιγράδι για να μείνουν τα Σκόπια υπό την Σερβία ή να διαμελιστούν από το Βελιγράδι και την Αθήνα. Τέλος, ο Πίκολη ζητάει τη μεσολάβηση της Ιταλίας για να λυθεί το θέμα με μια φόρμουλα τύπου Τυρόλου για την ελληνική Μακεδονία, που να γίνει αυτόνομη περιοχή, χωρίς όμως να αμφισβητείται η ελληνική κυριαρχία επί αυτής. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας, Βλάντισλαβ Γιοβάνοβιτς, που βρισκόταν σήμερα στην Ιταλία και που συναντήθηκε με τον πρόεδρο Κοσίγα και με τον σοσιαλιστή ηγέτη Μπετίνο Κράξη, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Πίκολη, είπε ότι πρόκειται μάλλον για άνθρωπο μεγάλης φαντασίας, διέψευσε κατηγορηματικά την ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνία Αθηνών-Βελιγραδίου περί διαμελισμού των Σκοπίων και υπογράμμισε ότι μέσα στο πλαίσιο της διασκέψεως της Χάγης και της ΕΟΚ είναι αδιανόητο οποιοδήποτε σχέδιο αυτονομήσεως της ελληνικής Μακεδονίας. Για τον Αντένα, εδώ Δαλάρα από τη Ρώμη. Οι δηλώσεις του κ. Πίκολη προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβη κ. Μανώλη Καλαμίδα, του Υπουργού Εξωτερικών της Ιταλίας κ. Τζιάννη Ντεμικέλης, αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών της Σερβίας κ. Βλάντι Γιοβάνοβιτς. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα λεκθέντα από τον κ. Πίκολη είναι ανάξια οποιοδήποτε σχολείου. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας δήλωσε στον απεσταλμένο μας στο Μάστριχτ, Αντώνη Φουρλή, ότι ο κύριος Πίκολη δεν λέει σοβαρά πράγματα. Και τέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κύριου Πίκολη, είπε ότι ο κύριος Πίκολη διαθέτει ιδιαίτερη φαντασία. Η Σερβία και η Ελλάδα έχουν παραδοσιακή φιλία, διαψεύδω κατηγορηματικά τα υποστηριζόμενα από τον Πίκολη για το μοίρασμα της δημοκρατίας των Σκοπίων. Υπεγράφει το απόγευμα στο Μάστριχτ η ιστορική συνθήκη για την πολιτική και νομισματική ένωση της Ευρώπης. Τη χώρα μας εκπροσώπησαν ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνης Σαμαράς και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Ευθύμιος Χριστοδούλου. Το ρεπορτάζ είναι του απεσταλμένου μας Αντώνη Φουρλή. Βρισκόμαστε στο κυβερνείο του Λίμπουργκ, στην πόλη του Μάστριχτ. Εδώ, σε αυτό το επιβλητικό κτίριο, υπεγράφει πριν από λίγες ώρες η ιστορική συμφωνία της οικονομικής και πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης. Ο στόχος αυτός που είχε θέσει η ΕΟΚ πριν από 20 ολόκληρα χρόνια υλοποιήθηκε και στο κείμενο της συμφωνίας που γράφτηκε σε 10 γλώσσες μπήκαν ήδη υπογραφές του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών της κοινότητας. Ταυτόχρονα η χώρα μας με το άρθρο 5 πέτυχε ουσιαστικά και την ένταξή της στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θεωρείται σημαντική διπλωματική επιτυχία, όπως χαρακτηρίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Αντώνης Σαμαράς και Εθνικής Οικονομίας κ. Τίμος Χριστοδούλου που εκπροσωπούν εδώ τη χώρα μας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Κλέπς, και οι υποθυπουργοί των χωρών που αποτοστάτησαν σε αυτή την προσπάθεια, ανέλησαν το νόημα της συμφωνίας που επικεντρώνεται. Στην κοινή νομισματική πολιτική, με κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα του ΕΚΙΟΥ και τη δημιουργία κεντρικής τράπεζας. Στη χάραξη κοινής κατεύθυνσης στην οικονομική πολιτική. Στην κοινή εξωτερική πολιτική, αλλά και στην κοινή ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική, όπως διαμορφώνεται στα πλαίσια της ΔΕΕ. Όλα αυτά και αρκετά εξίσου σημαντικά άλματα θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 90 με το πολιτικό συμβόλαιο, όπως χαρακτήρισε ο κ. Κλέπς, που υπεγράφει εδώ. Από το παγωμένο Μάστριχτ της Ολλανδίας, όπου οικοδομήθηκε τυπικά τουλάχιστον απόψε η ευρωπαϊκή ενοποίηση για τον Αντένα Αντώνης Φουρλής. Εντυπωσιακές εξελίξεις που αποτελούν σοβαρό πλήγμα κατά της ελληνικής ναυτιλίας, αλλά και μεριτός στον χώρο των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, η Υπηρεσία Διώξεως Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών σε πόρισμά της δηλώνει ότι ο Όμιλος Αλαφούζου στον τομέα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων του έχει διαπράξει σε 36 περιπτώσεις το αδίκημα της λαθρεμπορίας πετρελαιοειδών. Με συνέπεια, το ελληνικό δημόσιο να χάσει από φόρους ποσό 770 εκατομμυρίων δραχμών.
Σε περίπτωση που η δικαιοσύνη επικυρώσει το πόρισμα, το πρόστιμο που θα επιβληθεί στους ιδιοκτήτες του ομίλου Αλαφούζου υπερβαίνει τα 3,5 δισεκατομμύρια δραχμές. Στο πόρισμα του Υπουργείου Οικονομικών σημειώνεται ότι σε 36 ταξίδια του τάνκερα Σπρονίση του ομίλου Αλαφούζου διαπιστώθηκε σωρία παρανόμων ενεργειών και η ύπαρξη ψευδών δηλώσεων σε ό,τι αφορά τον προορισμό και την κυριότητα του φορτίου πετρελαιοειδών. Επίσης, το πόρισμα γίνεται λόγος για την εταιρεία ΕΝΚΑ που συνδέεται με σωρία παραβάσεων και της οποίας αμφισβητείται η ύπαρξη και η νόμιμη εκπροσώπηση. Στο ίδιο πόρισμα σημειώνεται ότι το πλοίο Ασπρονίση του ομίλου Αλαφούζου δήλωνε στο Τελωνείο ότι θα απέπλεε για λιμάνι της Ιταλίας, ενώ την ίδια ώρα στο λιμεναρχείο δήλωνε ότι είχε προορισμό λιμάνι της Ελλάδας. Επίσης, όταν επέστρεφε κενό στον Πειραιά, δήλωνε σαν χώρα προέλευσης στην Ιταλία, ενώ οι Ιταλικές αρχές βεβαιώνουν ότι το πλοίο ουδέποτε κατέπρεψε σε Ιταλικό λιμάνι. Ειδικότερα στο πόρισμα αναφέρεται το θέμα του δίθεν εφοδιασμού του πλοίου Χιτίν στην Ιταλία, ενώ το πλοίο τις ημέρες εκείνες ευρίσκεται στην Ελλάδα για επισκευές. Ακόμη υπογραμμίζεται ότι οι υπεύθυνοι του ομίλου Αλαφούζου και συγκεκριμένα ο κύριος Ιωάννης Αλαφούζος ισχυρίστηκαν ότι το Ασπρονίσι εφοδίαζε πλοία του ιδίου ομίλου στην ανοιχτή θάλασσα, αλλά δεν προσκόμισαν τα απαραίτητα έγγραφα και τις περισσότερες φορές διαπιστώθηκε ότι τα πλοία που αναφέρθηκαν δεν βρίσκονταν στο σημείο όπου υποτίθεται ότι έγινε η μετάγγιση πετρελαίου. Στο ίδιο πόρισμα της Υπηρεσίας Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ότι ερευνούνται οι κινήσεις δύο ακόμα πλοίων του ομίλου Αλαφούζου, των τάνκερς Ενάλιος Έθρα και Ενάλιος Πρωτεύς, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι πιθανόν να ενέχονται σε πράξεις λαθρεμπορίας πετρελαιοειδών. Μείωση της φορολογίας και κατάργηση της έκτακτης εισφοράς ζήτησε ο εμπορικός κόσμος από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Παλαιοκρασά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, η έκτακτη φορά στους εμπόρους θα υπολογίζεται βάση κλίμακας, ενώ θα υπάρχουν και ρυθμίσεις στο θέμα της φορολογίας, κυρίως για τις μικρές επιχειρήσεις. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Αυτιά. Οι ευνοϊκότερες ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομικών θα αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, ένα ποσοστό κερδών θα φορολογείται ατομικά και ένα ποσοστό ως κέρδη της εταιρείας. Οι σκέψεις οι οποίες γίνονται είναι για τις μικρές, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η έκτακτη εισφορά επί των ακινήτων θα υπολογίζεται με βάση ειδική κλίμακα, η οποία θα αφορά μόνο εμπορικούς χώρους όπως είχε μεταδώσει προημερών ο Αντένα. Είναι μία βελτίωση. Δεν είναι όμως το 100% εκείνο που θέλαμε εμείς. Κατά τα φαινόμενα, το εμπόριο τελικά δεν θα μείνει ικανοποιημένο, τουλάχιστον στο βαθμό που θα θέλαμε. Και ιδιαίτερα διότι την χάνουμε άλλης, τελείως διαφορετικής μεταχείρισης από άλλες τάξεις παραγωγικές. Έμποροι και Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθούν ξανά για την οριστικοποίηση των ρυθμίσεων. Υπουργείο Εργασίας, εργοδότες και εργαζόμενοι συμφώνησαν σε αποψινή συνάντηση και στο θεσμικό μέρος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Συμφωνήθηκε να καλύπτονται με το ποσό του 1.700.000.000 ετησίως οι λειτουργικές δαπάνες των συνδικάτων. Το ποσό θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τον τιμάριθμο. Ειδικά για φέτος τα συνδικάτα θα ενισχυθούν οικονομικά με το ποσό των 600 εκατομμυρίων δραχμών. Ένας Τσιγκάνος, η πλούσια δράση του οποίου είχε κάνει τους αστυνομικούς να τον παρομοιάζουν με το Ροχάμι, πιάστηκε έπειτα από περιπετειώδη καταδίωξη στο νομό Κορινθίας. Μαζί με τον επικίνδυνο κακοποιό, οι αστυνομικοί έπιασαν και άλλα τρία μέλη που ανήκαν στη Σπύρα που είχε ιδρύσει ο ίδιος. Με τη ζωή του πλήρωσε ένας 15χρονος στην νυχτερινή βόλτα με το αυτοκίνητο του μεγάλου του αδελφού, από τον οποίο είχε κλέψει τα κλειδιά. Ο Ανδρέας Βουρλούμης, που του άρεσε η ταχύτητα και ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστής, σκοτώθηκε στο δρόμο της επιστροφής, ενώ παρολίγο να πάρει στο λαιμό του και ένα συνομιλικό του. Οι κλούβες της αστυνομίας που μεταφέρουν επικίνδυνους κακοποιούς στα κρατητήρια έχουν ξύλινο πάτωμα. Έτσι, τη νύχτα της Πέμπτης, ένας Αιγύπτιος, ένας Τούρκος και ένας Κούρδος άνοιξαν μια τρύπα στο πάτωμα και το έσκασαν σακύρι μέσα από την κλούβα της αστυνομίας λίγο πριν φτάσουν στο τμήμα μεταγωγών Αθηνών. Μετά από περιπετειώδη καταδίωξη σε δασόδη περιοχή της καζέρμας Μεσσηνίας, αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών συνέλαβαν τον Χρήστο Αλεβίζο 40 ετών, ο οποίος ήταν έμπορος χασής. Ένοπλη ληστεία έγινε αργά απόψε σε βίντεο κλαμπ στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 265 στην Αμφιθέα. Δύο νεαροί που φορούσαν κουκούλες με την απειλή ενός μαχαιριού και ενός πιστολιού που πιθανότατα ήταν ψεύτικα, ακινητοποίησαν τον ιδιοκτήτη του βιντεοκλάμπα Χιλέα Ραγιάννη 50 χρόνων και του άρπαξαν 100.000 δραχμές, ένα βίντεο και ένα τσαντάκι που περιείχε έγγραφα. Ο Αραγιάννης προσπάθησε να αφοπλίσει το δράστη που κρατούσε το μαχαίρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο χέρι. Στη συνέχεια, οι δύο ληστές εξαφανίστηκαν με ένα γαλάζιο γεωταχή αυτοκίνητο. Τεταμένες είναι οι σχέσεις Ουκρανίας-Ρωσίας εξαιτίας της Κρυμαίας, που περιήλθε στην Ουκρανική κυριαρχία το 1954 μετά την ανακοίνωση της ρωσικής κυβέρνησης ότι θα διερευνήσει κατά πόσο είναι νόμιμη η παραχώρηση της περιοχής αυτής στην Ουκρανία.
Η Ουκρανία επανέλαβε ότι πρέπει να έχει τον έλεγχο της Κριμαίας και προειδοποίησε τη Ρωσία να πάψει να διεκδικεί τη Χερσόνησο αυτή στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Λεωνίδ Κραυτσούκ κάλεσε τους 400.000 Γερμανούς του Βόλγα που ζουν στην πρώην Σοβιετική Ένωση να εγκατασταθούν στην Κριμαία. Με την κίνηση αυτή, ο Κραυτσούκ φαίνεται ότι προσπαθεί να προσελκύσει γερμανική βοήθεια αλλά και να δείξει ότι η Κριμαία ανήκει στην Ουκρανία. Ο Μπόρις Γέλτσιν, μόλις επέστρεψε από το Παρίσι, δήλωσε πάντως πως η Ρωσία δεν σκοπεύει να αλλάξει τα σύνορά της με την Ουκρανία. Στο Παρίσι, ο Ρώσος πρόεδρος Μπόρις Γέλτσιν υπέγραψε με το Γάλλο ομολογό του Φρανσουά Μιτεράν συμφωνία με την οποία οι δύο χώρες δεσμεύονται να διατηρήσουν στην ελάχιστη επάρκεια τα πυρηνικά τους οπλοστάσια και να έχουν διαβουλεύσεις σε περιόδους κρίσης. Θα επιστρέψει τελικά στη γη ο Σοβιετικός κοσμοναύτης Σεργέη Κρυκάλεφ που βρίσκεται στο διάστημα από τις 18 Μαΐου και δεν επέστρεψε επειδή στη διαλυμένη Σοβιετική Ένωση δεν υπήρχαν τα απαραίτητα χρήματα για την επιχείρηση επιστροφής του στη γη. Και όλα αυτά έκαναν τον Κρυκάλεφ σε συνέντευξή του από το διαστημικό σταθμό Μυρ στη ρωσική τηλεόραση να αναρωτιέται. Είναι αλήθεια ότι οι Ρώσοι θα πουλήσουν το Μυρ μαζί με εμάς? Πτώση σημείωσε χθες το δολάριο στις διεθνείς χρηματαγορές, ενώ ο χρυσός σημείωσε μικρή άνοδο κλείνοντας το Λονδίνο στα 356,20 δολάρια ιουνιά. Το δολάριο πριν λίγο στη Νέα Υόρκη είχε 125,15 γιεν, 1,5595 μάρκα, 5,3150 γαλλικά φράγκα, 1,3895 ελβετικά φράγκα και η στερλίνα 1,8368 δολάρια. Για τον καιρό μας ενημερώνει η Εύη Παπαδάκη. Χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα παραμείνει ο καιρός το Σαββατοκύριακο με λιακάδα, τοπική μόνο συννεφιά στα ανατολικά το Σάββατο και κανονική θερμοκρασία. Συγκεκριμένα στην Αττική ο καιρός είναι σχεδόν αίθριος και μόνο σήμερα στα βόρεια και στα ανατολικά του νομού θα υπάρχει κατά τόπους παροδική συννεφιά. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βορειοδυτικοί με ένταση που δεν θα ξεπερνά τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή και θα κυμαίνεται στην Αθήνα από 3 μέχρι 12 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχει παροδική συννεφιά κυρίως στις πρωινές ώρες αύριο. Ενώ την Κυριακή ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Η άνεμη βορειοδυτική και εδώ, όχι περισσότερο από 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται στην πόλη από 4 μέχρι 11 βαθμούς Κελσίου. Ο αθλητισμός είναι και τέχνη. Αυτή την τέχνη θα θαυμάσουμε από σήμερα που ξεκινάει η 16η χειμερινή Ολυμπιάδα. Το σχετικό ρεπορτάζ είναι της Δίκης Μιχαήλ. Με τη συμμετοχή 2.280 αθλητών και αθλητριών από 64 χώρες αρχίζουν αύριο με την τελετή έναρξης στην Άλμπερτη της Γαλλίας οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης που ολοκληρώνεται στις 23 Φεβρουαρίου περιλαμβάνει 17 αθλήματα με 65 αγωνίσματα από τα οποία τα 57 είναι επίσημα και 8 επίδειξης. Θα δοθούν 330 χρυσά, ασημένια και χάλκινα μετάλλια, από τα οποία τα 48 μετάλλια στα αγωνίσματα επίδειξης. Η Σοβιετική Ένωση και η Ανατολική Γερμανία είχαν κερδίσει τα περισσότερα μετάλλια στους τελευταίους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στο Κάλγκαρι του Καναδά. Όμως καμιά από τις δύο χώρες δεν υπάρχει πια. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι έχουν ήδη προπολυθεί 750.000 εισιτήρια από τις 800 που τέθηκαν σε κυκλοφορία. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις του 24ωρου που πέρασε. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αντένα στις 2 το μεσημέρι. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Από εμάς, καλό βράδυ σε όλους.